Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πιο γρήγορα που γίνονται τα πράγματα. Σήμερα ξεκινάω ένα κύκλο επαφών περισσότερο για να σας ενημερώσω για τη δικιά μας θέση, για τι έχουμε ζητήσει από την Ομοσπονδία και το Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο. Και ταυτόχρονα βέβαια να ακούσω και ενδεχόμενα και κάποιες προτάσεις από τη δικιά σας την πλευρά. Είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να μην ξεκινήσουμε την πεπατημένη. Έτσι κι αλλιώς με τους μεγάλους δεν είναι σίγουρο ότι θα βγάλει άκρη. Και νομίζω ότι το ποδόσφαιρο αφορά πολύ περισσότερους από αυτούς. Να σας ενημερώσω λοιπόν και για το τι συνέβη σήμερα, το τι έχουμε ζητήσει και ποιο είναι το πλαίσιο που μπορεί να μας οδηγήσει το δυνατόν συντομότερο στην άρση απόφαση για διακοπή. Το οποίο θα είναι και σαφές και λίγο αυστηρό, αλλά νομίζω ότι στο σημείο που έχουμε φτάσει πρέπει να πάρουμε όλοι μας δύσκολες αποφάσεις. Μια επικοινωνική συζήτηση με τον Υπουργό και τον Πρόεδρο του ΣΕΠΟ που αποφασίσαμε από κοινού κάποια πράγματα και τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τα υλοποιήσουμε από όλες τις πλευρές. Είναι μέχρι χρονικό διάστημα κάποιο συγκεκριμένο που πρέπει να γίνουν αυτά? Άμεσα, άμεσα. Θα ξεκινήσει πάλι, κύριε? Αυτό μόλις υπογράψαμε το δεδομένο, ξεκινήσαμε. Είχαμε μια επικοδομητική συνάντηση με τον κύριο Υπουργό. Μας ζήτησε από τους εκπροσώπους που παραβρεθήκαμε σήμερα τις απόψεις μας πάνω σε κάποιες προτάσεις που αφορούν την αυστηροποίηση του πειθαρχικού κώδικα. Συμφωνήσαμε και είπαμε ότι δεν έχουμε καμία αντίρρηση, γιατί νομίζω ότι οι συγκεκριμένες ομάδες που είμαστε σήμερα εδώ δεν δημιουργούμε και προβλήματα και το έχουμε δείξει. Και αυτό που ζητήσαμε από τον Υπουργό είναι ότι υπάρχει πειθαρχικό δίκαιο να εφαρμόζεται και όποιος να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που πραγματικά τις έχουν. Όλες οι ομάδες ήμασταν αντίθετοι σχετικά με την διακοπή του πρωταθλήματος και το είπαμε, διότι μας δημιουργεί και προβλήματα σε οικονομικά θέματα, γνωρίζετε, με τους συνεταίρους μας, το τηλεοπτικό πάρκο και άλλα προβλήματα οικονομικής φύσεως. Τα άκουσε ο Υπουργός πολύ προσεκτικά. Μιλήσαμε για κάποια θεσμικά θέματα που αφορούν το ποδόσφαιρο και βάλαμε πάνω στο τραπέζι το θέμα του ποσοστού από το στοίχημα και κάποια άλλα πράγματα που αφορούν τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή κουβέντα και ευελπιστούμε, τουλάχιστον οι ομάδες που είμαστε εδώ, δεν έχουμε δημιουργήσει σχεδόν ποτέ προβλήματα και θέλουμε όλο το ποδόσφαιρο και θέλουμε και οι τέσσερις μεγάλες ομάδες να επιτέλους να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να απομονώσουμε κάποια πράγματα τα οποία έτσι φέρνουν μια δυσάρεστη εικόνα στο πρωτάθλημα και να προχωρήσουμε μπροστά.